μια διαφορετική τιμωρία που ενδεχόμενα να αποδειχτεί κέρια για τη μετέπειτα ζωή τους, επέλεξε να επιβάλλει στους μαθητές του που κατανάλωσαν αλκοόλ εντός του σχολείου ο Σύλλογος Διδασκόντων Γυμνασίου της Ιερά Πετράς. Θεωρώ ότι σαν σύλλογος καθηγητών πήρε μια πάρα πολύ σωστή απόφαση. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί στο συγκεκριμένο σχολείο δεν αποδέχονται τη λευκή απεργία. Κάνουμε το ρόλο τους. Οι μαθητές, συνολικά 18 παιδιά, εκ των οποίων 7 αγόρια και 11 κορίτσια, συμμετείχαν σε πάρτι την Τσικνοπέμπτη εντός της σχολικής μονάδας, έχοντας μεταξύ των αναψυκτικών και των σνακς, όπως αποδείχτηκε, και 4 μπουκάλια καθαρού αλκοόλ, τα οποία μάλιστα και κατανάλωσαν. Άλλα ήπιανε, άλλα δεν ήπιανε, αλλά όλα γνωρίζανε ότι μέσα στην τάξη αυτή υπάρχει αλκοόλ. Εμείς λοιπόν σαν σύλλογος επικεντρωθήκαμε στο γεγονός ότι εμπήκε, κακώς εμπήκε μέσα στο αλκοόλ. Δεν εξετάσαμε από πού το πήρανε, πού το φέρανε. Γιατί κάποιο παιδί είπε ότι το ένα μπουκάλι το φέρανε από το σπίτι, τα άλλα 3 μπουκάλια, γιατί μπήκανε 4 μπουκάλια αλκοόλ, καθαρό αλκοόλ μέσα στο σχολείο. Τα 3 τα αγοράσανε, το ένα το φέρανε από το σπίτι. Εγώ δεν το εξέτασα αυτό. Πού τα βρήκανε, πώς τα βρήκανε, διότι έχει άλλες προεκτάσεις το θέμα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε τη μονοήμερη αποβολή των μαθητών, την παραμονή του στο σχολείο την ημέρα της αποβολής και τη συγγραφή μιας έκθεσης με θέμα τις επιπτώσεις από την κατανάλωση αλκοόλ. Από τα 18 παιδιά ήρθαν τα 14 ή 15, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπήκαμε στο τμήμα και τους είπα: θα μου γράψετε μία έκθεση. Τους έδωσα κόλλες μάλιστα αναφορές, δεν είχαν και ορισμένα στυλούς, δεν φέρανε τις τσάντες τους και θα γράψετε αυτό που έχετε στην ψυχή σας. Παράλληλα αποφάσισε τον αποκλεισμό και των 18 μαθητών από την τετραήμερη εκδρομή, εκτός και αν επιθυμούν οι γονείς τους να τους συνοδεύσουν, αλλά και τη διοργάνωση εκδήλωσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς με θέμα τις καταστροφικές συνέπειες της χρήσης του αλκοόλ από τους εφήβους. Θα κάνουμε μια εκδήλωση όπου συμμετοχή θα έχουν αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το γεγονός, ούτως ώστε να καταλάβουν μέσα από όλη αυτή την παιδαγωγική διαδικασία ότι το αλκοόλ δεν είναι καλό. Το ευχάριστο σε αυτήν την ιστορία είναι ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων κράτησε και ο Διευθυντής του Σχολείου βεβαίως κράτησε αυτή τη στάση. Αυτό που βλέπουμε είναι να επιχειρούν οι εκπαιδευτικοί και ο Διευθυντής στο παράδειγμα αυτό με την συμπεριφορά τους να θυμίσουν στους γονείς ποιος είναι ο παραδοσιακός τους ρόλος και ποιος θα έπρεπε να είναι ο παραδοσιακός τους ρόλος. Δεν έλειψαν βέβαια και οι αντιδράσεις από μερίδα γονέων που θεώρησαν πως οι τιμωρίες αυτές ενδεχόμενα να στιγματίσουν τα παιδιά τους. Η αντίδραση των γονέων θα έλεγε κάπως πως μοιάζει παράλογη. Δεν είναι όμως παράλογη. Αν δούμε ποια είναι η στάση των γονέων τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι έχουν ενοχοποιηθεί για το γεγονός ότι πρέπει να είναι γονείς και μεταξύ άλλων δεν πρέπει να αγαπούν μόνο τα παιδιά τους, αλλά και να τα τιμωρούν, να τα μαθαίνουν να σέβονται και να τα οριοθετούν, δηλαδή να τους απαγορεύουν. Με το βλέμμα στους αυριανούς ενήλικες που είχαν μπροστά τους, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου αποφάσισε να επιβάλλει μια τιμωρία διαφορετική από αυτή που θα περίμενε κανείς. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό κατά αυτό το περιστατικό, ότι μπήκε αλκοόλ μέσα στο σχολείο. Αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό όμως που παρατηρούμε επί της ουσίας, όχι μόνο όμως στο δικό σας σχολείο, αλλά γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, είναι την παρέτηση των γονέων από τον παραδοσιακό παιδαγωγικό τους ρόλο. Να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Με πρόσχημα τον λόγο περί ψυχολογίας, περί ψυχολογικών προβλημάτων που δημιουργούνται στα παιδιά, την ανάγκη του παιδιού να εκφραστεί ελεύθερα και να μην το τιμωρήσουμε για να μην το χάσουμε, είναι φράσεις που λέγονται. Ουσιαστικά οι γονείς και οι κηδεμόνες, πολλές φορές σε αυτή την παγίδα πέφτουν και οι εκπαιδευτικοί. Ευτυχώς το σχολείο που μου αναφέρεται είναι φωτεινό παράδειγμα, εγκαταλείπουν την προσπάθεια για οριοθέτηση των παιδιών, για εκμάθηση πειθαρχίας, σεβασμού των κανόνων και επί της ουσίας αυτό που σας είπα και προηγουμένως, τον παραδοσιακό τους ρόλο, δηλαδή τον κοινωνικό έλεγχο των συμπεριφορών.